20 διαφορετικά περιοδικά και 5 διαφορετικά ράφια. Άρα λοιπόν 20 τα αντικείμενα, διαφορετικά, σημαντικό, τα περιοδικά. Και εικονοποιώ λίγο και το πράγμα, έτσι να το οραματίζεσαι, πάντα βοηθάει. Έτσι, και τα ράφια τα οποία θα βάλουμε λογικά τα περιοδικά είναι συνολικά 5. Εντάξει. Και πάμε τώρα να δούμε τα επιμέρους ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα μας λέει ότι είναι 20 παραγωγικό επί μία παράσταση. Αν έχει σημασία η σειρά του στα ράφια. Αν έχει σημασία η σειρά του στα ράφια, πρόκειται για ένα καθαρό πρόβλημα διανομής διαφορετικών με σειρά στις υποδοχές. Οπότε λοιπόν ο συνδυαστικός τύπος τον οποίο έχουμε είναι ο γνωστός τύπος μη συν ένα παραγωγικό προς μη μειον ένα παραγωγικό. Ας το γράψω καλύτερα και με αυτήν τη σειρά για να μην υπάρχουν αντιφάσεις. Άρα λοιπόν έχουμε μη συν μειον ένα παραγωγικό προς μη μειον ένα παραγωγικό, άρα λοιπόν προς 5 μειον ένα παραγωγικό. Να κάνω λίγο και τις πράξεις με τα παραγωγικά. 25-1, 24 παραγωγικό προς 4 παραγωγικό. Αυτή είναι η συνδυαστική επίλυση του ερωτήματος. Και αμέσως μετά αυτό θα το κάνω βέβαια αντιπαραβολή με αυτό το οποίο λέει στην εκφώνηση. Είναι άραγε ίσο αυτό εδώ με αυτό το κολοκύθι το οποίο δίνει. Και αυτός εδώ ο Μπάρμπας δίνει 20 παραγωγικό και έναν τύπο συνδυασμών, δηλαδή 25-1 ανά 20, δηλαδή 24 ανά 20. Εντάξει, άρα λοιπόν αυτό εδώ μας κάνει 20 παραγωγικό, 24 παραγωγικό, 20 παραγωγικό, επί 4 παραγωγικό, θα φύγει αυτό με αυτό και βγαίνει όντως ότι το ερώτημα είναι σωστό. Έτσι βγαίνει σωστό. Πάμε στο επόμενο ερώτημα, στο οποίο μας λέει αν είναι ίση με το συντελεστή του Χ στην 20 δια 20 παραγωγικό σε αυτήν εδώ τη γεννήτρια συνάρτηση. Πάλι αν έχει σημασία η σειρά του στα ράφια. Οπότε στο δεύτερο ερώτημα έχουμε καταρχάς την ίδια συνδυαστική επίλυση, διότι μιλάμε για διανομή διαφορετικών με σειρά στις υποδοχές, ακριβώς το ίδιο. Και αυτό αν βγαίνει ίσο με ένα συντελεστή, τον οποίο μπορώ να τον υπολογίσω με τη βοήθεια του πινακακίου. Αυτός ο συντελεστής αντιστοιχεί σε διανομή διαφορετικών χωρίς σειρά στις υποδοχές, ωστόσο. Άρα λοιπόν αυτό εδώ πέρα είναι μη ιστινή, άρα λοιπόν είναι ίσο με 5 εις την 20. Εντάξει. 5 στην 20, διότι έχω διανομή διαφορετικών χωρίς σειρά, έτσι, χωρίς κάποια επιπλέον επιχειρηματολογία. Λοιπόν, αυτά τα δύο δεν είναι μεταξύ τους ίσα, άρα λοιπόν το ερώτημα το 2 είναι λάθος. Πάμε στο επόμενο ερώτημα, το οποίο είναι, έχει τη διαστροφή του. Γιατί έχει διαστροφή το ερώτημα αυτό? Διότι αυτό που κάνω είναι ότι μοιράζω αυτά στις υποδοχές, τα μοιράζω στις υποδοχές. Οπότε στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με ένα καθαρό πρόβλημα διανομής αντικειμένων στις υποδοχές, έτσι. Οι 20 τα αντικείμενα διαφορετικά μεταξύ τους και τα κοπανάμε στις υποδοχές και πρόκειται για ένα κλασικό πρόβλημα διανομής διαφορετικών χωρίς σειρά στις υποδοχές. Στο ερώτημα 3 όμως μας λέει ότι κάθε ράφι θα πάρει 4 περιοδικά και δεν έχει σημασία ποια η σειρά. Άρα λοιπόν εδώ πέρα γίνεται πάλι αυτό το ουσιώδες πράγμα ότι ναι με νομιάζει με διανομή, αλλά έρχονται πάλι οι υποδοχές και κουμπώνουν από πάνω όπως λέμε. Δηλαδή δεν είναι πια υποδοχές, πλέον οι υποδοχές δεν είναι υποδοχές γιατί πρέπει να πάρουν συγκεκριμένο πλήθος αντικειμένων καθεμία. Και θυμίζω ότι όταν έχουμε αυτό το πράγμα κατευθείαν πάμε σε διαδοχικές επιλογές. Εντάξει, κατευθείαν σε διαδοχικές επιλογές. Οπότε η συνδυαστική επίλυση του ερωτήματος 3 είναι ότι διαδοχικά θα επιλέξουμε για να βάλουμε στα ράφια αυτά που θα βάλουμε σε κάθε ένα από τα ράφια. Δηλαδή, ξεκινάω και λέω ότι είναι 20-1-4, συνεχίζω με το επόμενο είναι 16-1-4, το επόμενο είναι 12-1-4, το επόμενο είναι 8-1-4, το επόμενο είναι 4-1-4. Δυστυχώς όμως η διαστροφή θα συνεχιστεί εδώ, διότι αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι αυτό το πράγμα, άμα κάνω τις πράξεις με τα παραγωγικά του, θα βγει το ίδιο και καλό θα είναι να το δεις και λίγο γιατί το έχει αγαπήσει λίγο αυτό το τελευταίο καιρό. 16 παραγωγικό λοιπόν το επόμενο, 4 παραγωγικό επί 12 παραγωγικό, κάνω τις αντικαταστάσεις. 12 παραγωγικό, 4 παραγωγικό, 8 παραγωγικό, 8 παραγωγικό, 4 παραγωγικό, 4 παραγωγικό και τέλος 4 παραγωγικό, 0 παραγωγικό, 4 παραγωγικό. Πάω να κάνω τώρα απλοποιήσεις εδώ πέρα. Και έχουμε ότι αυτό με αυτό θα φύγει, αυτό με αυτό θα φύγει, αυτό με αυτό θα φύγει, αυτό με αυτό θα φύγει. Και έχουν απομείνει τα εξής, αν παρατηρήσεις, έχει μείνει ένα 4 παραγωγικό σε κάθε παρονομαστή, ενώ στον αριθμητή έχει απομείνει μόνο το 20 παραγωγικό. Δηλαδή είναι 20 παραγωγικό προς 4 παραγωγικό και όλο στην πέμπτη δύναμη, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο, αν δεν ήταν θέμα εξετάσεων, έτσι.
Πάρα πολύ ωραία αναπαράσταση, αλλά δυστυχώς είναι θέμα εξετάσεων. Και πάμε τώρα και στο τελευταίο ερώτημα τέλος. Αν είναι ίσιμη το συντελεστή του Χ στην 20-20 πραγματικό στη γεννήτρια συνάρτηση αυτήν εδώ, αν δεν έχει σημασία η σειρά τους. Να παρατηρήσουμε βεβαίως ότι τώρα πλέον μιλάμε για ένα πρόβλημα διανομής διαφορετικών χωρίς σειρά στις υποδοχές πια, αφού δεν έχει σημασία η σειρά τους. Ο συνδυαστικός τύπος είναι μη στην η, οι υποδοχές 5 τα αντικείμενα 20, άρα λοιπόν 5 στην 20, και αυτό είναι ίσο με τη γεννήτρια συνάρτηση την οποία την είδαμε και σε πιο πάνω ερώτημα, δηλαδή αυτό από το πινακάκι μας. Είναι διανομή διαφορετικών χωρίς σειρά, άρα λοιπόν 5 στην 20 και έτσι το ερώτημα συνολικά βγαίνει σωστό. Αυτά λοιπόν σχετικά και με αυτά εδώ τα σωστά λάθος.